συστημάτων πώλησης. Εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας. Security φύλακες σε εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης. Αριστοτέλειο Κέντρο Διαβίου Μάθησης Επιπέδου 2. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321 181 079 και 6979 238 199. Και στο γραφείο μας. Supermarket Kansas. Με λίγα παίρνετε πολλά. Από Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη. Όσπρια αγρίμων όλα 30% πιο φθηνά. Ποιοτικά προϊόντα της σειράς Το Διαλεγμένο σε πολύ χαμηλές τιμές. Φρέσκο γάλα 1 λίτρου από φάρμες της Μακεδονίας καθημερινά 1 ευρώ. Παριζάκι 350 γραμμαριών με 98 λεπτά. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμαριών με 2,80. Pampers Baby Dry. Μικρές συσκευασίες όλες 40% πιο φθηνά. Και επαγγελματικό χαρτί κουζίνας Dream Soft 800 γραμμαρίων με 1,79. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Επιλογές για τον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από το φιάσκο της Κυριακής ανακοίνωσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε προηγηθεί η αντίστοιχη παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη από την θέση του έτερου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος, μετά και τις δηλώσεις που έκανε ο απερχόμενος μεταβατικός πρόεδρος του κόμματος. Για σχέδιο από πλευράς αντιπολίτευσης έκανε λόγο η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στην έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης στο Επιλογές με την Ελένη Μωραΐτη για το φιάσκο που έγινε σε εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Γαλάζιας Παράταξης. Η κυρία Βούλτεψη αναφέρθηκε στην αποσταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχασε δυνάμεις στην ψήφιση των προαπαιτούμενων και στοχεύει τώρα, όπως τόνισε, στην αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν είναι μόνο ένα τεχνικό πρόβλημα. Τι? Δείχνει ότι υπάρχει. Καταβάλλεται μια προσπάθεια, υπάρχει κάποιο σχέδιο. Επειδή ακριβώς η κυβέρνηση βρίσκεται σε αστάθεια, να βρίσκεται σε αστάθεια και η αντιπολίτευση. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Όχι εκ των έσω καταβάλλεται μια. Γιατί ο κύριος Μάμαλης μου είπε εκ των έσω. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα σχέδιο, μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν θέλω κάνει κάποιος μια εκτίμηση. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας και τις εκτιμήσεις μας. Και ο καλεσμένος όμως, μας επίσης. Σε αυτή τη φάση, για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία τόσο αυτό, όσο να μην αισθάνονται, ξέρεις, αυτή την οργή, την αγανάκτηση, την απογοήτευση, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρότερο. Ναι. Που κρύβεται πίσω από αυτό. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, ψυχραιμοί, να το φέρουμε σε πέρας. Διότι αν πρόκειται, επειδή ο Τσίπρας έμεινε ήδη με 153 βουλευτές, ναι, και πρόκειται να φέρει άλλα νομοσχέδια και να πάει σε 149, σε 148, ξέρω εγώ σε πόσους να πάει, ναι, λοιπόν, μπορεί το σχέδιο να είναι να αποσταθεροποιηθεί και άλλη πλευρά. Ο Σπύρος Μάμαλης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, στην ίδια πάντα εκπομπή, έκανε λόγο για εσκεμμένη κίνηση και όχι για τεχνικό λάθος στην εκλογική διαδικασία. Απλώς θέλω να πω ότι δεν ήταν τεχνικό το λάθος. Ήταν εσκεμμένη. Τώρα ναι, μου λέτε το καλύτερο. Δεν ήταν τεχνικό το λάθος, ήταν εσκεμμένη η κίνηση αυτή. Ακριβώς. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ως μαύρη, τονίζοντας πως πρέπει να παραιτηθούν οι υπεύθυνοι. Η σημερινή μέρα δυστυχώς είναι μια μαύρη μέρα για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, για την ιστορία του τόπου, για τη δημοκρατία. Είναι μια μαύρη σελίδα την οποία καλό θα είναι να την ξεχάσουμε άμεσα και να πάμε άμεσα στην εκλογική διαδικασία, αν είναι δυνατόν για την επόμενη Κυριακή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε όλες αυτές τις πληγές που άνοιξαν σήμερα. Και είναι αποτέλεσμα
πολλών διαδικασιών οι οποίες είχαν προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη οφείλουν να παραιτηθούν. Ξέρουμε ποιοι έχουν την ευθύνη. Πάντοτε την ευθύνη την έχουν οι επικεφαλείς. Που σημαίνει. Είναι ξεκάθαρο. Που σημαίνει. Θα πρέπει να υπάρξει παραίτηση όλη τη ΚΕΦΕ και φυσικά και παραίτηση του επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίου. Του κυρίου ξανά Μητσοτάκη. Για το αξίωμα του Πρόεδρου Νέας Δημοκρατίας. Ζητάνε έτσι κι αλλιώς δύο εκ των υποψηφίων. Είναι μια ημέρα ντροπής για τη Νέα Δημοκρατία. Μια ημέρα που μας πλήγωσε όλους. Θεωρώ και κυρίως πλήγωσε τον κόσμο, ο οποίος από το πρωί, απέναντι σε κάθε πρόβλεψη και σε κάθε προσδοκία, συνέρευε μαζικά στις κάλπες για να εκλέξει τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τα δυσάρεστα και προσβλητικά για την ιστορία και τις αρχές της παράταξης ζητούν 14 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και 2 ευρωβουλευτές του ίδιου κόμματος. Μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές, η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής, αναφέρθηκε στην επιστολή, τονίζοντας πως υποχρέωση των βουλευτών είναι να διασφαλιστεί η ομαλή εκλογική διαδικασία. Τέσσερις λάθη πληγώνουν τον κόσμο της παράταξης, τέσσερις λάθη πληγώνουν την αξιοπιστία του σημαντικότερου, του ιστορικότερου πολιτικού συμφέροντος της Ελλάδα και είναι λάθη για τα οποία οι ευθύνες θα πρέπει να αναλυθούν άμεσα, γρήγορα και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η εκλογή Προέδρου απευθείας από τη βάση με όλους τους εμπλεκόμενους έξω από τη διαδικασία, να υπάρξει νέος εγγυητής της διαδικασίας. Θέλω επίσης να πω ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμιά φοβερή έρευνα για να δούμε πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Η πραγματικότητα είναι η εξής και είναι καθαρή. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ενώ η Εθνική Επιτροπή είχε πει ότι οργάνωσε και θα κάνει εκλογές, δεν έκανε εκλογές. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ ΣΕΡΟΝ, Θοδωρός Καμπούρης, τόνισε πως στα μέσα της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της ΝΟΔΕ προκειμένου να επισημανθούν τα λάθη της Κυριακής. Επισημανόμαστε να το πούμε, θα συνεδριάσουμε και θα τοποθετηθούμε και θα σύμβουμε τις απόψεις μας εκεί που πρέπει. Α, επίκειται συνεδρίαση. Ναι, ναι, ναι. Θα καλέσω σύγκληση της ΝΟΔΕ εντός της εβδομάδας για να συζητήσουμε το θέμα τους. Δεν είναι δυνατόν τόσες εκατοντάδες ΕΡΕΟΝ να έχουν έρθει στις κάλπες και εμείς όλους αυτούς να τους προσβάλλουμε και τους στενοχωρούμε. Ωραία, λοιπόν. Βγάζει μια τώρα, εντός των ημερών θα συνεδριάσει η ΝΟΔΕ και θα βγάλει προφανώς ένα ψήφισμα, κάτι προς τα κεντρικά. Πάρα πολλούς στους εθελοντές που πήγαν στην κάλπη. Για να μείνουν εκεί να κάνουν ψήφισμα. Εκατοντάδες φίλοι και μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό σας λέω για μια ακόμη φορά πρέπει να του ζητήσουμε όλοι μαζί συγγνώμη. Ωραία. Από την Νέα Δημοκρατία, γιατί συναχωρέσαμε και επικράτησαμε αυτόν τον λαό. Ως την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε τα χθεσινά γεγονότα που οδήγησαν στη ματέωση των εκλογών ο βουλευτής του κόμματος Θόδωρος Καράογλου. Αντί να κάνουμε πρώτα πολιτική συζήτηση, αντί να κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα, πολιτική επιτροπή, να πάμε σε συνέδριο και μετά να προκηρύξουμε εκλογές, εμείς κάναμε το αντίθετο, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κύριος Καράογλου, μιλώντας στη τηλεόραση Επιλογές και την Ελένη Μωραΐτη. Την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε τα χθεσινά γεγονότα που οδήγησαν στη ματέωση των εκλογών ο βουλευτής του κόμματος Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Που δυστυχώς είναι η πιο μαύρη σελίδα, η πιο ντροπιαστική μέρα για την Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι που δεν ταιριάζει στη μεγάλη αυτή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στα 41 χρόνια διαδρομής της, ιστορίας της και στην πατρίδα και στους Έλληνες πολίτες. Πώς ερμηνεύεται αυτή την αποτυχία? Υπάρχουν υπεύθυνοι με ονοματεπώνυμο, ΚΕΦΕ, γραμματέας πολιτικής επιτροπής που είναι και πρόεδρος ΚΕΦΕ, ο οποίος από τις 22 Σεπτεμβρίου, μέρα που προκυρήθηκαν εκλογές, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διοργάνωση των εκλογών. Θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχει κάνει χαρακτήρια, αλλά όχι μόνο δεν έχει κάνει χαρακτήρια, αλλά προεδρεύει κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως κάποιοι θέλουν να κάνουν τη Νέα Δημοκρατία μικρό κόμμα προκειμένου να περάσουν κάποια μέτρα που στόχο έχουν να κατακρεουργήσουν τον ελληνικό λαό. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές που περνάμε. Εγώ, κυρία Μωραΐτη, αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα σχέδιο κάποιων ανθρώπων να μικρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, να τη διασπάσουν, να τη διαλύσουν, ναι. Γιατί έχουν σκοπό να περάσουν ανενόχλητα όλα τα σκοτεινά σχέδιά τους που έχουν και χωρίς πίεση από το Κοινοβούλιο. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Μέχρι σήμερα είχαμε τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και αν στην πρώτη θεωρητικά δύσκολη, θεωρητικά λέω, γιατί στην ουσία δεν ήταν δύσκολη ψηφοφορία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία έχασε τρεις βουλευτές. Άλλο το ότι ο ένας αναπληρώθηκε, στην ουσία διαφώνησε και παραιτήθηκε. Έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος άλλος να διαφωνήσει και να μην παραιτηθεί. Λοιπόν, αν λοιπόν στην πρώτη, επαναλαμβάνω, σχετικά δύσκολη ψηφοφορία έχασε τρεις βουλευτές, σκεφτείτε τι πρόκειται να γίνει όταν έχουμε μπροστά μας φορολογικού αγροτών,
που οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα φάνε το ξύλο της αρκούδας και αναφέρομαι σε πολιτικό ξύλο, έτσι, για να το ξεκαθαρίζουν, να μην γίνονται παρεξηγήσεις από τους πολίτες και δεν θα μπορούν να βγουν έξω στην πιάτσα. Λοιπόν, στο τη γενική φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το νέο ασφαλιστικό που θα συνοδεύεται από μείωση συντάξεων και από αύξηση των ορίων ηλικίας, καταλαβαίνετε τι τους περιμένει. Άρα λοιπόν θα τους βόλευε πάρα πολύ μια Νέα Δημοκρατία τραυματισμένη, μια Νέα Δημοκρατία πιθανά διαφορετική. Ποιος εννοείται, το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται τώρα? Γιατί το σχέδιο αυτό μου το ανέφερε χθες και η κυρία Βούλτεψη. Αλλά μα καλά, είναι δυνατόν τώρα να είναι τόσο αναχείρωτη η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να δέχεται πειρά από το ΣΥΡΙΖΑ? Εφιάλτες υπάρχουν παντού και πάντα. Σας θυμίζω ότι στις Θερμοπύλες υπήρχε εφιάλτης, έτσι στο Σούλι υπήρχε ο Πύλιος Γούσης και δεν συμμαζεύεται. Πάντοτε βρεθήκαν να βρισκόντουσαν εφιάλτες. Μπορεί κάποιοι, έτσι, χωρίς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, να εξυπηρετούν τα σχέδια αυτά. Ναι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι εμείς, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτή τη μεγάλη παράταξη με τα 41 χρόνια δράση και προσφορά στον τόπο, θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Είπε μάλιστα ότι από την πρώτη στιγμή διαφώνησε με τη διενέργεια σωκοματικών εκλογών, χωρίς να προηγηθεί πολιτική συζήτηση με σύγκληση των κομματικών οργάνων για τη διενέργεια συνεδρίου. Η μία άποψη, η οποία λέει το συντομότερο δυνατόν, αν είναι δυνατόν αύριο, 6 του μηνός ή 13 Δεκεμβρίου, να γίνουν σωκοματικές εκλογές, αφού προηγουμένως λυθούν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα που έχουν σχέση με την εταιρεία που θα αναλάβει το τεχνολογικό, έτσι, μέρος της όλης της υπόθεσης. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη, της οποίας και εγώ είμαι υποστηρικτής και συντάσσουμε και από την πρώτη στιγμή αυτή την άποψη είχα διαφωνήσει, να παγώσουν όλες οι διαδικασίες τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, να μάθουμε να συζητάμε πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και να συνεδριάσουν τα όργανά μας, κοινοβουλευτική ομάδα, πολιτική επιτροπή, να πάμε σε συνέδριο γύρω στην Άνοιξη και εκεί να κουβεντιάσουμε και για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την αλλαγή του καταστατικού. Γιατί, κυρία Μωρέιτη, θυμάστε και μαζί τα είχαμε ξαναπεί, εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι εγώ ντρέπομαι που θα πάω να ψηφίσω σε μια διαδικασία εσωκομματική της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία δίπλα μου θα έρθει να ψηφίσει ένας εγκάθετος, ένας προβοκάτορας, ένας άνθρωπος που εξυπηρετεί σκοπιμότητες ή ένας χαβαλές. Δεν τον θέλω αυτό να ψηφίζει μαζί μου. Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία κύριος... και θέλω να φύγει μακριά μου. Εγώ λοιπόν που έχω αφιερώσει 41 χρόνια από τη ζωή μου και είμαι περήφανος γι' αυτό στη Νέα Δημοκρατία, δεν δέχομαι να εκλέγει τον πρόεδρό μου. Σας είπα, ο εγκάθετος, ο προβοκάτορας, αυτός που εξυπηρετεί σκοπιμότητες ή ο χαμαλές. Αυτά τα πράγματα δεν τα θέλω. Εγώ προτιμώ ένα κόμμα στο οποίο θα ψηφίσουν 10, 20, 30 χιλιάδες συνειδητά μέλη της Νέας Δημοκρατίας που αγαπάνε και πονάνε την παράταξη αυτή και που ήταν κοντά της και στα εύκολα και στα δύσκολα και στις νίκες και στις ήττες, έτσι. Παρά να έρθουν να ψηφίσουν 500.000, από τους οποίους η μισή ενδεχόμενα κάνουν το χαβαλέ τους ή εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Τέτοια πράγματα δεν τα θέλουν. Αυτά είναι ζητήματα σοβαρά. Καταλήγοντας, επέριψε ευθύνες και στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, λέγοντας ότι δεν έγινε καμία δοκιμή στο ηλεκτρονικό σύστημα των 1.350 εκλογικών τμήματων. Εγώ θεωρώ ότι εγώ ανησύχησα καταρχήν όταν, κυρία Μωρέιτη, όταν το Σάββατο έμαθα ότι από το πρωί σε κανένα εκλογικό τμήμα δεν είχε πάει το υλικό, δεν είχαν πάει υπολογιστές, δεν είχε στηθεί δίκτυο. Ναι. Όταν έμαθα ότι αυτό έγινε το Σάββατο το βράδυ και μάλιστα χωρίς να στηθεί, γιατί θα μπορούσαν να πάνε Σάββατο βράδυ, να στήσουν το δίκτυο, τα παιδιά τα οποία θα ήταν χειριστές των υπολογιστών την επόμενη μέρα να δουλέψουν από αυτόν για να δουν αν υπάρχει επαφή, επικοινωνία και αν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία, αυτά δεν έγιναν. Θεωρούσα δεδομένο λοιπόν ότι αν όλα πάνε καλά την Κυριακή θα έχουμε μια καθυστέρηση τουλάχιστον 2-3 ώρων, γιατί θα έπρεπε να στηθούν οι υπολογιστές, να υπάρξει επικοινωνία, να υπάρξει δίκτυο για να αρχίσει η ψηφοφορία. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρακες ο θησαυρός. Σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες των ανθρώπων οι οποίοι δεν ελέγξαν την εταιρεία αυτή, έτσι δεν τους υποχρεώσαν, δεν τους πιέσαν να κάνουν το αυτονόητο. Να κάνουν δηλαδή μια πρόβα generale το Σάββατο το πρωί για να είναι σίγουροι ότι την επόμενη μέρα όλα θα πάνε καλά. Και οι τέσσερις λοιπόν έχουν ευθύνη για την διαδικασία αυτή, με την έννοια ότι θα έπρεπε, αν βλέπαν κάτι στραβό, να το καταγγείλουν. Από εκεί πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι τη βασική ευθύνη για τη διοργάνωση των εκλογών, με βάση το καταστατικό μας την έχει ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής που μετατρέπεται σε πρόεδρο της ΚΕΦΕ όταν έχουν προκηρυχθεί εκλογές και ο οποίος έπρεπε να ελέγξει όλες αυτές τις διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας και στη Δράμα μόλις ενημερώθηκαν για την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Αναβολή των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη νέου αρχηγού αποφάσισε ομόφωνα η ΚΕΦΕ, που συνεδρίασε εκτάκτως λόγω των σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που εμπόδισαν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Με βάση τις διαβεβαιώσεις της νομικής υπηρεσίας του κόμματος, η εταιρεία που είχε αναλάβει το τεχνικό μέρος της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις της. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη τεχνικά η διεξαγωγή της διαδικασίας των εκλογών για
σήμερα, η οποία και αναβάλλεται, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Δυστυχώς, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, των ανθρώπων που είχαν την υποχρέωση να λειτουργεί το σύστημα, το σύστημα δεν λειτουργήσε. Φαίνεται για άλλη μια φορά η ανικανότητα του αθηναϊκού ουσιαστικά κράτους. Θα πρέπει αυτοί που ευθύνονται να παραιτηθούν και να μην ξανασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα διεξαχθούν αυτές οι εκλογές. Δεν είναι η Κυριακή προφανώς θα είναι. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα συγκεκριμένο. Θα περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Εντάξει, έχουμε και την ασφαλιστικό αυτή τη βδομάδα, έχουμε πολλά νομοσχέδια. Είναι προβλήμα που δεν είναι κάτι κοντά να κάνει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει αντιπολίτευση όπως έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να ψηφίσει αυτά τα μέτρα, τα οποία φέρνει η κυβέρνηση με ευθύνη δική της. Θα είναι παρούσα η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εξελίξεις και θα δούμε πώς θα δερμολογηθεί το θέμα του Προέδρου. Την παρέτηση των υπευθύνων της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ζητά το στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κ. Λευτέρης Καλλινικίδης. Αντικατάσταση του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, Ανδρέα Παπαμίκου, ζήτησε να γίνει άμεσα. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά αποδείχθηκε το πόσο λίγο είναι ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Παπαμίκος. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να υπάρξει καμία έκπτωση. Θεωρώ ότι ο Ανδρέας Παπαμίκος θα πρέπει να είναι ήδη παρετημένος από τη Νέα Δημοκρατία, διότι όλο αυτό το να ρίχνουμε νερό στο μήλο του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέλαβε μια χώρα με 0,8 ανάπτυξη και την έχει φτάσει στο χέρι του γκρεμού και πάλι, αυτό δεν τιμά κανέναν. Πόσο μάλλον αυτούς που είχαν την ευθύνη. Και την ευθύνη αυτών των εκλογών την είχε σαφώς η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και όχι οι υποψήφοι. Κατά συνέπεια, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ήδη να έχει παραιτηθεί. Επιτέλους να ξεκουμπιστεί απλά και λαϊκά από το κόμμα. Νομίζω ότι οποιαδήποτε διαδικασία στα πλαίσια τα κομματικά γίνει για το καλό της ενότητας της παράταξης, σαφώς και βοηθάει στο να διατηρηθεί η συνοχή της παράταξης, που αποδεικνύεται εν τέλει ότι διώξανε τον Σαμαρά από πρωθυπουργό και η χώρα καταστράφηκε. Διώξανε τον Σαμαρά από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία έπαθε blackout. Ο πρωταθλητής των προσφορών ξαναχτυπά με ποιότητα και οικονομία. Τριανταφυλλίδης. Ηλεκτρικές συσκευές σε μοναδικές τιμές. 3 και 4 Δεκεμβρίου τηλεόραση LG 28 ιντσών μόνο 209 ευρώ. Και τηλεόραση LG 43 ιντσών 300 Hz Full High Definition μόνο 369 ευρώ. Στεγνοτήριο οκτάκυλο 319 ευρώ. Αφιγρατήρας Thomson 10 λίτρων 139 ευρώ. Και υπόστρωμα μονό, ακριλικό, πρίμο, 14,99 ευρώ. Mega Euronics Τριανταφυλλίδης. Mega Euronics Τριανταφυλλίδης. Βενιζέλου 20, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-51315. Mega Euronics Τριανταφυλλίδης. Ο πρωταθλητής των προσφορών. Έλα και πάρ' τα όλα 3 και 4 Δεκεμβρίου. Η ρήτρα εισοδήματος για τις κατώτατες συντάξεις περιλαμβάνεται στο μνημόνιο και έχει ήδη ψηφιστεί, αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής και επικεφαλής της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, Αλέξης Μητρόπουλος. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κ. Μητρόπουλος. Όσοι ανακαλύπτουν σήμερα ότι οι δανειστές πιέζουν τώρα για την εξάρτηση της καταβολής της κατώτατης σύνταξης και από εισοδηματικά κριτήρια, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι αυτό έχει ήδη ψηφιστεί, τονίζει ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Η λεγόμενη ρήτρα εισοδήματος, με την οποία θα κρίνεται η καταβολή ή μη της κατώτατης σύνταξης, περιλαμβάνεται στο μνημόνιο που έχει ήδη ψηφιστεί, προχωρά ο πρώην βουλευτής και επικεφαλής της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, Αλέξης Μητρόπουλος. Είδαμε στο αγγλικό κυρίως κείμενο, αλλά και στο ελληνικό του ψηφισμένου μνημονίου, όμως είναι 43-36, έχουμε και τα άρθρα και αυτά, ότι η ρήτρα εισοδήματος της κατώτατης συντάξης έχει ήδη ψηφιστεί και οι δανειστές ζητούν αυτό που ψήφισαν 222 βουλευτές το καλοκαίρι να εφαρμοστεί, και παραθέτουμε και την αγγλική εκδοχή
του νόμου που ψηφίστηκε, που εκεί ευκαιδιαστήκαμε, διότι φαίνεται ότι όχι μόνο για τις κατώτατες συντάξεις, αλλά και για όλες τις συντάξεις, οι δανειστές πιέζουν να μπει ρήτρα περιουσίας, ρήτρα εισοδήματος. Και κρίναμε σκόπιμο σήμερα η ΕΝΙΠΕΚ να βγάλει το δελτίο που σας στείλαμε, για να πει την αλήθεια στο ελληνικό λαό, ότι ήδη τα τέσσερα κόμματα που ψήφισαν βέβαια με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ έχουν εξαρτήσει την καταβολή της κατώτατης σύνταξης μετά το 67ο και όσο ζει ο συνταξιούχος από τα εισοδηματικά του κριτήρια κάθε είδους και κάθε φύσης. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και απορώ πως και δικοί μου συναδελφοί εργατολόγοι αλλά και δικοί σας δεν έσπευσαν να ρωτήσουν ότι αυτό ήδη αποτελεί πρώτη ρύθμιση που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση εδώ του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ο κόσμος μας ρωτούσε Σαββατοκύριακο σε τι συνίσταται η πίεση των δανειστών ενώ απαιτούν την εφαρμογή ήδη ψηφισμένης ρύθμισης. Ο Αλέξης Μητρόπουλος διευκρινίζει δε ότι τώρα οι δανειστές απαιτούν ρήτρα περιουσίας σε όλες τις συντάξεις. Σε αναλυτική ανακοίνωσή του για τα ισχύοντα με βάση το μνημόνιο αναφέρει. Πρώτον, κατώτατη σύνταξη μετά το 67ο έτος ηλικίας με ρήτρα εισοδήματος έχει ήδη ψηφιστεί. Δεύτερον, κατώτατη σύνταξη με βάση μόνο τις εισφορές, οργανικό τμήμα, πρώτου 67ου έτους έχει ήδη ψηφιστεί. Κατώτατη σύνταξη τρίτον, θεσμός υποκατάργηση. Τέταρτον, οι δανειστές απαιτούν ρήτρα περιουσίας σε όλες τις συντάξεις. Δεν είναι μόνο για την κατώτατη σύνταξη. Οι δανειστές πιέζουν, κύριε Κώτα, όλοι οι συνταξιούχοι, μελλοντικοί και σημερινοί, να παίρνουν σύνταξη ανάλογα με το εισόδημα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχουν, εισόδημα κάθε φύσης, τόσο να μειώνεται η σύνταξη που δικαιούνται να πάρουν. Πρακτικά μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει για έναν συνταξιούχο που μας ακούει τώρα? Εξαρτάται πώς τι θα θεωρήσουν περιουσία. Αν έχει και ακίνητο και δεύτερο ακίνητο και ένα εισόδημα και, κάποια χρήματα στην τράπεζα. Εκεί που εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες, εκεί ή δεν παίρνουν καθόλου σύνταξη ή παίρνουν το λεγόμενο συνταξιοδοτικό επίδομα, δηλαδή μια κοινωνική ενίσχυση, έτσι τη λένε στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες, ανεξάρτητα πόσο πλήρωσε, ανεξάρτητα πόσο ασφαλίστηκε, αυτό που παίρνει ως παροχή δεν είναι συνάρτηση των χρόνων που δούλεψε, αλλά είναι συνάρτηση της περιουσίας που κατέχει όταν του καταβάλλεται η παροχή, κύριε Κώτα. Είναι μια σκληρή εξέλιξη. Απορώ πως η κυβέρνηση προοδευτική δέχτηκε να συμπεριληφθεί σε νόμο μια τόσο ακραία ρύθμιση που στην ουσία θα στερήσει συντάξεις από πολύ κόσμο και πως και τα άλλα κόμματα που παρωθούσαν τον Τσίπρα να πάρει όποια συμφωνία συνένεσαν και υποθήκευσαν τους συνταξιούχους σε μια τέτοια δρακόντια ρύθμιση, αγαπητέ φίλε. Ο ελληνικός λαός, οι νέοι, οι γυναίκες αλλά και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μας δεν πρέπει να συνενέσουν στη σχεδιαζόμενη εξαθλίωσή τους μέσα από τις ακραία νεοφιλελεύθερες συνταξιοδοτικές αυτές ρυθμίσεις του νέου μνημονίου, υποστηρίζει ο κύριος Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, η κατώτατη δηλαδή σύνταξη με αυτή την ψήφιση της ρήτρας θα πάει μεταξύ των 250, όπως διαβάζω εδώ, και 300 ευρώ? Βεβαίως, διότι ήδη έχει ψηφιστεί άλλη σκληρή ρύθμιση για όσους βγαίνουν πρώτου 67ου, αυτό λέω μέσα εκεί στην ανακοίνωση, όσοι σήμερα βγαίνουν πρώτου 67ου στη σύνταξη, παίρνουν κατώτατη σύνταξη χωρίς το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή από 486 που ήταν η σύνταξη η κατώτατη, αυτοί παίρνουν 392. Τώρα που θα εξαρτηθεί και από άλλα κριτήρια, αντιλαμβάνεστε ότι θα κυμαίνεται η κατώτατη σύνταξη μεταξύ 240, 250 και 300 ευρώ. Δηλαδή, μάλιστα, πάμε σε μια βίαιη μείωση, φτωχοποίηση των συνταξιούχων, διότι μπαίνουν στοιχεία υπολογισμού της σύνταξης πέρα από τη συμμετοχή του κράτους και το ύψος των συσφορών. Μέχρι τώρα, κύριε Κώτα, οι συντάξεις κατεβάλλονται με τα κριτήρια των εισφορών και της κοινωνικής συμμετοχής του κράτους. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα μπαίνει ένα κριτήριο που μπορεί να οδηγήσει και στη στέρηση της σύνταξης από πολλούς συνταξιούχους,
ανεξάρτητα αν και πόσο κατέβαλαν στις εισφορές. Δηλαδή αυτό είναι ότι δυναμητίζει όλον αυτό το σπουδαίο παραδοσιακό θεσμό και ισχυρό για τη διαβίωση του κόσμου μετά την εργασία του στους συνταξιούχους. Τώρα θα πάμε σε θέμα σχετικό δηλαδή με μνημονιακά μέτρα και τις συνέπειες τους στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί το φιάσκο με τα προαπαιτούμενα, τα προβλήματα με τα τέλη και οι τριγμοί που προκάλεσαν τα μέτρα στην κυβερνητική πλειοψηφία με απώλεια δύο βουλευτών τελικά να έφεραν συμφωνία. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι δανειστές απαιτούν μέτρα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που κάποιοι θα κληθούν να πληρώσουν. Αυτή τη φορά τα μέτρα θα αγγίξουν τους μισθούς του δημοσίου. Φιάσκο με τα προαπαιτούμενα. Τα προβλήματα με τα τέλη και οι τριγμοί που προκάλεσαν τα μέτρα στην κυβερνητική πλειοψηφία με απώλεια δύο βουλευτών έφεραν συμφωνία με τους δανειστές να υπάρξει ένα νέο είδος παγώματος επιπλέον φόρων μέσα στο 2015 και έτσι κάποιοι φόροι παίρνουν αναβολή για αργότερα. Όμως οι δανειστές απαιτούν μέτρα ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ και έτσι κάποιοι θα την πληρώσουν. Η αντιδράση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η δυσκολία στην ανέβρεση ισοδύναμων για το ΦΠΑ στην παιδεία έκαναν την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα. Ζήτησε και φαίνεται ότι πήρε αναβολή σε μέτρα όπως ο διπλασιασμός του φόρου των αγροτών, την ενσωμάτωση της έκτακτης εισφοράς στη φορολόγηση μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά και την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων. Υπάρχουν όμως και μέτρα 1 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να περάσουν μέσα στο επόμενο διάστημα και αυτά δεν είναι άλλα από το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα φέρει νέες μειώσεις μισθών σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, η ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλά και μια σειρά μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στην εργαλειοθήκη. Συνεχίζουμε μάλλον ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Στην ουσία θέλω να στρέψουν την μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης ή να νομίσει μια κοινωνική ομάδα ότι μπορεί να διασωθεί ενώ οι άλλοι θα πνίγονται. Στον προϋπολογισμό καταθέτουν ένα πρόγραμμα λιτότητας, περικοπές δαπανών και φορολόγης 5,7 δις. Τώρα ζητάνε ακόμα 1 δις επιπρόσθετα. Την ώρα λοιπόν που λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και συνεχίζουν αυτή την άκρατη λιτότητα, ρίχνουν δισεκατομμύρια στις τράπεζες, λεφτά που δανείζονται, που θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, και αυτή τη στιγμή σε ένα τεράστιο σκάνδαλο τραπεζών ετοιμάζουν να ξεπουλήσουν τις τράπεζες κάτω από 1 δις. Στο σύνολο έχουν πάρει μέχρι τώρα δεκάδες δις. Αυτή η κυβέρνηση, αν έχει κάποια ευθυξία και αν υπάρχει ένα σεβασμός μεταξύ λόγου και έργων, θα πρέπει τουλάχιστον να σταματήσει να ονοματίζει την κυβέρνηση της αριστεράς. Γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, αλλά είμαστε αυτό που κάνουμε. Και αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι αυτό που έφεραν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μια τρομερή επίδεση στον λαό, την ώρα που το κεφάλαιο, οι εφοπλιστές είναι ακόμη στο απειρόβλητο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι όμως δεν είναι οι μοναδικοί που πλήττονται από τα νέα μέτρα. Πλήττονται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Και όπως τόνισε ο κ. Καριτζόγλου, κανείς δεν θα σωθεί. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που έχουν πληρώσει πολύ πιο ακριβά την κρίση αυτή τη στιγμή και είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, οι άνεργοι. Απλά πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν μια αναβολή, να περισσωθούν κάποιοι και κάποιοι άλλοι που θεωρούνται ακόμα ότι έχουν ένα μισθό, ότι αυτούς μπορούμε να τους αγγίξουμε. Αλλά και οι αγρότες θα πρέπει να κατανοήσουν ένα πράγμα, ότι η πολιτική που εφαρμόζουν θα δημιουργήσει ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα στείλει ένα μεγάλο μέρος από αυτούς στον αφανισμό. Είναι μια πολιτική. Δεν θα περισσωθούν επειδή θα φορολογηθούν διπλάσια φέτος. Αν δεν φορολογηθούν διπλάσια φέτος, θα τους φορολογήσουν του χρόνου. Κανένας δεν σώζεται αυτή τη στιγμή. Και αν υπάρχει μια προοπτική, είναι όλοι μαζί από κοινού, όσοι πλήττονται, να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Με λίγα παίρνετε πολλά. Από Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη. Όσπρια αγρίμων όλα 30% πιο φθηνά. Ποιοτικά προϊόντα της σειράς το διαλεγμένο σε πολύ χαμηλές τιμές. Φρέσκο γάλα 1 λίτρου από φάρμες της Μακεδονίας καθημερινά 1 ευρώ. Παριζάκι 350 γραμμαριών με 98 λεπτά. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμαριών με 2,80. Pampers Baby Dry. Μικρές συσκευασίες όλες 40% πιο φθηνά. Και επαγγελματικό χαρτί κουζίνας Dream Soft 800 γραμμαρίων με 1,79. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε.
Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε ρεπορτάζ σχετικό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, για τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το κατάστημα της ΔΕΗ των Σερών, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στην τηλεόραση Επιλογές ο προϊστάμενος πωλήσεων Δημήτρης Ματθαίου. Στις δηλώσεις του τόνισε πως τα προβλήματα λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι πολλά και, όπως είπε, δυσκολεύουν τη λειτουργία της υπηρεσίας. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Της ΔΕΗ και ειδικά στο τεχνικό τμήμα. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μετά τη δημιουργία του ΔΔΕ και σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσλήψεων και τις ενταξιοδοτήσεις του προσωπικού δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση. Τα καταστήματα της Νέας Ζήγνες, Ηράκλεια, Σιδηροκάστρο και Νεκρίτας έχει που έκλεισαν εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπάρχουν εκεί καταστήματα της ΔΕΗ και όλος ο κόσμος εξυπηρετείται από εδώ, από το κατάστημα των Σερών. Το βάρος πέφτουν εδώ, σε αυτό το κατάστημα και προσπαθούμε όλοι να έχουμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους. Πάντως να σημειωθεί ότι δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις προσωπικού, γεγονός που συνεπάγεται τη συνέχιση της δύσκολης λειτουργίας της ΔΕΗ Σερών. Και στο προσωπικό της ΔΕΗ υπάρχουν ελλείψεις και στο προσωπικό του ΔΔΕ υπάρχουν ελλείψεις. Το γεγονός είναι ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού. Το προσωπικό είναι και ελλειπέστατο, είναι και γυρασμένο. Επίσης με το καινούργιο σύστημα εδώ οι συνάδελφοι έξω καθημερινώς, ας πούμε, φτύνουν αίμα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Το καινούργιο σύστημα είναι λίγο πιο χρονοβόρο και οι ώρες που μαζεύονται είναι μεγάλες. Υπάρχει μια τράπεζα που πιστεύει στις αξίες, που δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, που είναι το σημαντικότερο κύτταρο της τοπικής μας οικονομίας. Είναι η Τράπεζα Σερών. Δημιουργήθηκε από Σεραίους για να εξυπηρετεί μόνο Σεραίους. Έχει προγράμματα για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία και το παιδί. Η τράπεζα που θέλεις δίπλα σου. Με φιλική προσέγγιση, άμεση εξυπηρέτηση, αποδοτική συνεργασία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα του νόμου μας. 3 ολόκληρα χρόνια, κυρίες και κύριοι, καθυστέρησαν να δοθούν στους Σεραίους δικαιούχους οι ποσότητες ρυζιού που δικαιούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής σε απόρους της χώρας. Η διανομή ρυζιού έλαβε χώρα στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Διανομή ρυζιού πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με φορέα υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών σήμερα το πρωί, ενώ συμμετείχαν και οι 7 Δήμοι του Νομού Σερών. Σήμερα εδώ γίνεται μια διανομή ρυζιού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διαμέσου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που έχει την ευθύνη της επικαιροποίησης όλων των στοιχείων. Καθώς επίσης εμπλέκονται και οι Δήμοι δια των φορέων που έχουν, όπως είναι η Κηδής, όπου η Κηδής εδώ από πλευράς Δήμου συμμετέχει με το προσωπικό, με τις καταστάσεις για τους ωφελούμενους του προγράμματος του συγκεκριμένου. Να σημειωθεί ότι η σημερινή διανομή αφορά δικαιούχους που είχαν υποβάλει αιτήσεις το 2012 με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εδώ σήμερα υλοποιείται όσοι υλοποιούνται και έχουν τη διανομή του ρυζιού, όσοι υπέβαλαν αίτηση το 2012 με τις φορολογικές καταστάσεις τότε, τα εισοδήματά τους και καμία άλλη κατηγορία ωφελουμένων, μόνο αυτή. Και πάρα πολλοί σύλλογοι, όπως είναι σύλλογοι νευροπαθών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, δηλαδή έχουν παραλάβει τις ποσότητες, οι πολύτεκνοι, για τα μέλη τους, οι ίδιοι σύλλογοι. Άρα και μεμονωμένοι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση το 2012. Να πω σε αυτό ότι σε αυτό το πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι δικαιούχοι της κάρτας αλληλεγγύης και οι δικαιούχοι του προγράμματος ΣΤΕΒΑ. Είναι μόνο για το όσοι υπέβαλαν αίτηση για βοήθεια το 2012 με βάση τα φορολογικά τα στοιχεία τότε. Αξίζει να τονιστεί πως είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται το εν λόγω πρόγραμμα από το 2012 έως και σήμερα. Ενώ άγνωστο παραμένει εάν θα γίνει και στο μέλλον. Αυτό γίνεται πρώτη φορά. Υλοποιείται μία, να το πω έτσι, υποβολή δικαιολογητικών. Το 2012 υλοποιείται σήμερα. Αυτό είναι σε κεντρικό επίπεδο. Είναι θέμα της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν τέτοιου είδους βοήθεια, όπως είναι με το ρύζι, με συγκεκριμένες ποσότητες ανά μέλος και ανά οικογένεια. Ζεσταθείτε τώρα με τις νέες μας προσφορές. Γιατί η τηλεθέρμανση Σερών προσφέρει τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε για να αποκτήσετε την ιδανική λύση θέρμανσης τώρα και για νέα κτίρια. Ατομική τηλεθέρμανση είναι καιρός. Φρένο στις μαζικές παραχωρήσεις των υγειαλών και των παραλίων στους Δήμους βάζει για δεύτερη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι με την παραχώρηση κάθε έτος όλων των παραλίων στους Δήμους με μια υπουργική απόφαση δεν διασφαλίζεται η προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση, ούτε διαφυλάσσεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους. Το θέμα σχολίασε ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Αντισταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις παραχωρήσεις όλα αυτά τα χρόνια των παραλίων στους Δήμους, οι οποίοι τα βγάζουν στη δημοπρασία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο όπως τονίζουν οι Δήμαρχοι, θα έχουν σοβαρά προβλήματα για το καλοκαίρι του 2016 όσον αφορά την αξιοποίηση των παραλίων και την εξυπηρέτηση του κόσμου. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες παραχωρούνται όλα αυτά τα χρόνια οι παραλίες, πότε έγκαιρα, πότε λίγο αργά, στους Δήμους, από το κράτος, προκειμένου οι Δήμοι μετά να τα βγάλουν σε δημοπρασία, να μπουν οι ιδιώτες, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Βγήκε λοιπόν πρόσφατα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει ουσιαστικά αντισυνταγματικές αυτές οι υπουργικές αποφάσεις. Δεν έχουμε ακόμα το κείμενό της, δεν έχει αναρτηθεί, δεν έχει καθαρογραφεί το κείμενό της, αλλά οι έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αθήνα και από το διαδίκτυο αλλά και από εφημερίδες κεντρικές, έτσι, εθνικής κυκλοφορίας, την περιγράφουν. Το σίγουρο είναι ότι αν ισχύουν αυτά τα οποία περιγράφουν, θα έχουμε σοβαρά ζητήματα σε όλη την Ελλάδα, οριζόντια, το καλοκαίρι του 2016, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των παραλίων και την εξυπηρέτηση του κόσμου. Αυτό το οποίο θα κάνουμε άμεσα στην ΚΕΔΕ και έχω σκοπό να το θέσω στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, είναι ότι, γιατί εκεί θα πέφτει το παιχνίδι, σε κεντρικό επίπεδο, είναι ότι θα πρέπει με βάση την απόφαση αυτή, γιατί οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να γίνουν σεβαστές από όλους μας, με βάση την απόφαση αυτή να γίνουν εκείνες οι ρυθμίσεις από τα Υπουργεία, οι θεσμικές, έτσι ώστε απρόσκοπτα οι παραλίες να λειτουργήσουν το καλοκαίρι του 2016 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε βέβαια και την καθαρογραφή και τη δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής καθ' αυτής. Θα μείνουμε στην Κομωτινή. Θα πάμε σε θέμα σχετικό με το κοινοκομείο της Ροδόπης. Απέκτησαν ηλεκτρονική ταυτότητα τα πρώτα 50 ζώα του Δημοτικού Κοινοκομείου. Ακολουθούν 250 ως το τέλος του έτους και άλλα 800 από τις αρχές του 2016. Σκοπός του ανωτέρου εγχειρήματος είναι να γίνει πιο οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων στην περιοχή. Το Δημοτικό Κοινοκομείο Κομωτίνης έχει προγραμματίσει να μπουν μικροτσίπ σε όλα τα δέσποτα της Κομωτίνης. Ήδη έχουν τοποθετηθεί σε 50 δέσποτα. Ξεκινάει το τσιπάρισμα όλων των ζώων και του Δημοτικού Κοινοκομείου και των ζώων. Σιγά σιγά από το νέο έτος θα γίνεται περισυλλογή και των αδέσποτων που βρίσκονται στην πόλη της Κομωτινής, στα χωριά γενικά παντού, και θα μπαίνει ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Το λεγόμενο μικροτσίπ θα εμβολιάζονται κατά της λύσας και κατά τέλος πάντων των υπολείπων νοσημάτων. Ο εμβολιασμός γίνεται ήδη εδώ και χρόνια και για τη λύσα και για και το πολυδύναμο εμβόλιο. Απλώς τώρα θα προσθέσουμε το τσιπάρισμα, οπότε να ξέρουμε σύμφωνα με το αρχείο του κάθε ζώο πού ζούσε, αν έχει μετακινηθεί, πότε έχει εμβολιαστεί, πότε έχει στηρωθεί, πότε έχει ευνοχιστεί. Πλέον ευνοχίζουμε και τα αρσενικά για να αποφύγουμε το σχηματισμό αγέλων και τις κοινομαχίες ή την επίθεση σε κάποιους περαστικούς. Θα μας βοηθήσει αρκετά στην αρχιοθέτηση των ζώων και για να ξέρουμε τον αριθμό των αδέσποτων και για να ξέρουμε τι έχει κάνει το κάθε ζώο και σε ποια ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε τον επόμενο μήνα με 250-260. Ήδη έχουμε βάλει καμιά 50, αν θυμάμαι σωστά. Οπότε αυτό το χρόνο θα έχουμε περίπου στα 300 στο σύνολο. Και από το νέο έτος έχουμε παραγγείλει 800 μικροτσίπ για 800 ζώα. Παράλληλα, εξυγχρονίζεται το Δημοτικό Κοινοκομείο Κομωτινής με νέες εγκαταστάσεις στις ήδη υπάρχουσες, αφού ήδη τα αδέσποτα ζώα έχουν φτάσει στα 240.
Αυτή τη στιγμή τα ζώα μας είναι περίπου 240. Βελτιώνουμε τις ήδη καλές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Κοινοκομείο, κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Οι δράσεις μας είναι καθημερινά, γίνεται περισυλλογή αδέσποτων είτε που έχουν περίοδο είτε που είναι έγκυα για να στηρωθούν. Επεμβαίνουμε σε τροχέα, επεμβαίνουμε σε γενικά όπου μας ενημερώνουν ότι υπάρχει άρρωστο ζώο, βγαίνει το επιτελείο και τα περισυλλέγει. Και επίσης το βασικό είναι τα αδέσποτα που έχουμε καταγγελίες δαγκώματος περισυλλέγονται στο Δημοτικό Κοινοκομείο. Και πάντα θα υπάρχουν κάποια άγρια τα οποία για μένα προσωπικά είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φερθεί ένα σχοιλί. Είχαμε κρούσματα π.χ. για ένα παιδάκι, πήγε το σχοιλί να φάει, το γρατζούνισε. Συνήθως εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα είτε δαγκώματα είτε οτιδήποτε έχει σχέση με τον άνθρωπο είναι τυχαία γεγονότα. Θα πρέπει να μας ενημερώνουν πού βρίσκονται είτε έγκυο ζώο είτε ζώο που έχει ίστρο και πού είναι τα άρρωστα. Το τηλέφωνο είναι το σταθερό του Δημοτικού Κοινοκομείου 2531-084-675. Είναι ανεκτική και ένα μεγάλο μέρος μας βοηθάει. Και τη φιλοζωική να αναφέρω που βοηθάει πάρα πολύ και είναι πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι ασχολούνται με το. Εμείς θα πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουν πάρει φωτιά τα ραγκοκάζανα στη Βόρεια Ελλάδα και η μεθυστική μυρωδιά του φρέσκου τσίπουρου απλώνεται το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας. Τα ειδικά καζάνια δουλεύουν υπερορίες αυτές τις ημέρες και οι λάτρεις του παραδοσιακού ποτού σπέβδουν μαγεμένοι να παρακολουθήσουν την ιεροτελεστία της απόσταξης. Στο Πετρίτσι, σε Ρόνι, η απόσταξη του τσίπουρου εξακολουθεί να αποτελεί ευκαιρία για να στηθούν γλέντια που θυμίζουν άλλες εποχές προοικονομικής κρίσης. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Βρίσκεται αυτή την περίοδο η παραγωγή τσίπουρου ενό από τα πλέον γνωστά και εύγευστα ενοπνευματώδη ελληνικά ποτά. Τα παραδοσιακά καζάνια ή αμβίκες απόσταξης εργάζονται αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για την απόσταξη του αγαπημένου ποτού των Ελλήνων. Η κάμερα της τηλεόρασης του Επιλογές βρέθηκε σε ένα αποστακτήριο στην περιοχή του Πετριτσίου. Βρισκόμαστε στο τέλος όλης αυτής της ωραίας διαδικασίας που ξεκινάει το Φεβρουάριο και τελειώνουμε τον Δεκέμβριο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο ανάλογα με τα σταβίλια. Ξεκινάμε από το κλάδεμα των σταφυλιών, φτάνουμε στα ραντίσματα, μετά στο μάζεμα των σταφυλιών, στο ζύμωμά τους, στην αποφλίωση που κάνουμε μαζί με τον φίλο τον Αλαμάνη και τα βάζουμε στα βαρέλια και ερχόμαστε τον Νοέμβριο εδώ να διασκεδάσουμε, να γλεντήσουμε όλοι οι φίλοι μαζί. 29 χρόνια αυτή την ημέρα την διοργανώνουμε, η παρέα, ουσιαστικά είναι η δικιά μου βραδιά και του Αντώνη, γιατί μαζεύουμε όλους τους φίλους από τις Σέρες, πίνουμε, τραγουδάμε, σε λίγο θα ακούσετε τον Οδυσσέα τον Σαμανίδη και την Ελένη τη Σαμανίδου να μας τραγουδήσουν. Σήμερα είναι αφιερωμένη για πρώτη φορά, είμαι Πόντιος, αλλά για πρώτη φορά διοργανώνουμε ποντιακή βραδιά εξαιτίας του Αλαμάνη. Η σημερινή μέρα είναι ίσως στους δύο μήνες που αποστάζουμε, ίσως είναι το αποκορύφωμα. Ίσως είναι η καλύτερη μέρα. Ο κύριος Παύλος είναι τόσο γνωστός στο σεραϊκό κοινό που την προπερισσινή χρονιά είχε μάσει 125 άτομα εδώ. Οι νεολαίοι ήταν κοντά στους 70, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο της ηλικίας του, αλλά και οι νέοι ακόμα τον αγαπούν. Τώρα, αν και Πόντιος, τώρα πώς την αγαπούν δεν ξέρω. Πάντως την αγαπούν. Συμπίπτουμε στο ότι και οι δύο κάνουμε βιολογική καλλιέργεια. Και την βιολογία δεν μας την επιβάλλουν. Την έχουμε μέσα μας. Πρέπει να την έχει μέσα ο κάθε πολίτης των Σερών. Γιατί είναι αναγκαίο κακό. Πρέπει αυτό το πλανήτη να το σώσουμε. Και το σώζουμε μόνο εμείς. Εμείς οι επαρχιώτες που δουλεύουμε βιολογικά. Τώρα για το τσίπορο. Καταρχήν θα σας πω ότι το τσίπορο είναι το ποτό της παρέας. Με ένα τσιπουράκι ποτέ κανένας δεν κάθεται. Πίνει δύο, τρία. Μέσα στο τσίπορο λύνονται όλα τα προβλήματα. Η παραγωγή λάτρης της πατροπαράδοτης και αγαπημένης αυτής παραδοσιακής διαδικασίας προσέχουν ιδιαίτερα τον τρόπο της απόσταξης αλλά και της μετάβρασης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της απόσταξης, στείνουν γλέντια στα καζάνια με μεζέδες, ποτό και διασκέδαση, αφού οι περισσότεροι θεωρούν τη διαδικασία σχεδόν μια ιεροτελεστία. Thank you.
Θα αναφερθώ για την προηγούμενη χρονιά. Η προηγούμενη χρονιά για μένα προσωπικά, λόγω του ότι δουλεύουμε βιολογικά εγώ και η γυναίκα μου, ήταν καταστροφική. Μόνο 30 τελάρα από 27 στρέμματα αμπέλι. Ήταν καταστροφή. Φέτος, δόξα τω Θεώ, πάντε να βάζουμε μπροστά το Θεό. Δόξα τω Θεώ, ήταν καλούτσικη. Πάντως, να σημειωθεί πως το μυστικό για την παραγωγή ενός έγευστου τσίπουρου είναι το μεράκι και η αγάπη του ίδιου του παραγωγού. Το τσίπουρο είναι για καλούς φίλους προκειμένου να το απολαύσουν το καλοκαίρι αλλά και τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε είδηση από το αθλητικό ρεπορτάζ. Μια εξαιρετική αθλητική συνάντηση, τα Οικονόμια 2015, διοργανώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κολυμβητήριο των Σερών. Ο ανταγωνισμός στην πισίνα ήταν μεγάλος και οι αθλητές και αθλήτρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, εισπράττοντας τα θερμά χειροκροτήματα των θεατών σε μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός. Για 32η χρονιά, ο Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσεραϊκός διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο τους Κολυμβητικούς Αγώνες Οικονόμια 2015, αφιερωμένους στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου του Συλλόγου Γεώργιου Οικονόμου. Οι αγώνες διεξήχθησαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Κολυμβητήριο των Σερών. 400 κολυμβητές και κολυμβήτες από 18 συλλόγους της χώρας και 3 της γειτονικής Βουλγαρίας ξεδίπλωσαν τον ταλέντο τους προκειμένου να διεκδικήσουν μετάλλια και διακρίσεις. 420 συμμετοχές περίπου προαγωνιστικών και αγωνιστικών κατηγοριών. 32η συνεχόμενη χρονιά. Όλα καλά. Τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτή η διοργάνωση εδώ για τις έρθες? Σημαίνει ότι ο Πανσεραϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην κολύμβηση πλέον. Έχουν έρθει πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αθλητές, έχουν βραβευτεί καταξιωμένοι αθλητές του χώρου, η κυρία Σαρακατσάνη, ο κύριος Μιλωνάς, ο Οδυσσέας ο Μελαδίνης, ο Απόστολος ο Χρήστου, παγκόσμιοι πρωταθλητές, και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει και τα μικρά παιδιά για να καταλάβουν τι πραγματικά προσφέρει η κολύμβηση γενικά στη ζωή του παιδιού. Είναι μια σημαντική διοργάνωση στις ΣΕΡΕΣ και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προκειμένου να συνεχιστεί για άλλα τόσα χρόνια, ανέφερε στη δήλωσή του ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που κάνει ο Πανσεραϊκός και βοηθάει πάρα πολύ την πόλη μας. Μακάρι κάθε εβδομάδα να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συμμετοχές από όλη τη Μακεδονία και από τη Βουλγαρία. Από ό,τι μίλησα με τον κύριο Άκη, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι ικανοποιημένος και ο σύλλογος από αυτή τη διοργάνωση. Και ευχόμαστε πάντα τέτοια. Εμείς είμαστε εδώ να τους στηρίζουμε και να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τέτοιες προσπάθειες. Να σημειώσουμε πως το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί αγωνίστηκαν κολυμβητές και κολυμβήτρες ηλικίας 9, 10, 11 και 12 ετών. Ενώ το μεσημέρι της Κυριακής διεξήχθη η ανοιχτή κατηγορία Open. Πραγματικά αξιόλογη η συγκεκριμένη διοργάνωση με 32 χρόνια ιστορίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό.
Παροδικές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο περιμένουμε αύριο. Οι βροχές σταδιακά θα επεκταθούν στη Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα για το νομό Σερών, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Καβάλα από 14 έως 18. Στη Δράμα από 12 έως 17. Στη Ξάνθη από 11 έως 19. Στην Κομοτηνή από 15 έως 19. Στην Αλεξανδρούπολη από 16 έως 19 και στην Ρωσιάδα από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και με τα νέα για τον καιρό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές για τον ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Μένετε στο Επιλογές. Σε λίγο ακολουθεί το talk show, το live, μαζί και πάλι όπως κάθε Δευτέρα. Ωστότε ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το κοκτέιλ νομού Σερών εδώ και 65 χρόνια εξυπηρετεί το σεραϊκό κοινό. Ξεχωρίζει για το σύγχρονο στόλο των λεωφορείων του που διαθέτουν όλες τις ανέσεις και εξασφαλίζει πάντα για εσάς ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Δίπλα σας είναι πάντα το ευγενικό και πρόθυμο προσωπικό του. Διαθέτει επίσης ένα σωστά οργανωμένο ταξιδιωτικό γραφείο που διοργανώνει με ποιότητα και ασφάλεια εκδρομές σε πολλούς και ποικίλους προορισμούς εντός και εκτός της Ελλάδας. Το κοκτέιλ νομού Σερών είναι κοντά στο Σεραίο πολίτη με πολλές και μεγάλες προσφορές. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2321-022-822 και 2321-063-029. Κτέλ νομού Σερών. 65 χρόνια σας ταξιδεύει με ασφάλεια. Ζεσταθείτε τώρα με τις νέες μας προσφορές. Γιατί η τηλεθέρμανση Σερών προσφέρει τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε για να αποκτήσετε την ιδανική λύση θέρμανσης τώρα και για νέα κτίρια. Ατομική τηλεθέρμανση είναι καιρός. Thank you.
Supermarket Can.